Να θυμηθούμε μαζί πώς προέκυψε όλο αυτό, κυρία Χαραλαμπίδ. Λοιπόν, κυρία Σάβα, οφείλω να πω ότι η προσπάθεια ξεκίνησε μετά που ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έστειλε 2 επιστολές στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θυμάστε τη θεαματική επιστροφή της λίστας μπροστά από τα κινηματογραφικά συνεργεία από τον κύριο Σιλούρη στον κύριο Νηροδότου. 18 Απριλίου 2019. Μάλιστα. Ο κύριο Σιροδότου, λοιπόν, πολύ συνεπής, έστελνε επιστολές και ρωτούσε τι θέλετε να κάνω με αυτήν την λίστα. Ο κύριο Σιλούρης, όπως απέδειξαν τα γεγονότα εκ των υστέρων, την προσπάθεια να θάψει τη λίστα, αντί να τη στείλει στην Επιτροπή Οικονομικών που μέχρι εκείνη τη στιγμή τη χειριζόταν, την έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα μαραθώνιο. Και χαίρομαι που είναι και ο κύριος Περδίκης στην γραμμή για να με επιβεβαιώνει ή να με διαψεύδει ανάλογα με το τι νιώθει. Λοιπόν, μπορώ να το κάνω και εγώ, κυρία Χαραλαμπίδου, αυτό γνωρίζετε πολύ καλά. Θα σας διαψεύσω. Γιατί πρέπει να πω ότι τα ρεπορτάζ σας ήταν άκρως ενοχλητικά για πάρα πολλούς και πιέσατε όσο λίγοι δημοσιογράφοι για να μην εξαφανιστεί το θέμα από την επικαιρότητα. Λοιπόν, όταν ήρθε στην Επιτροπή Ελέγχου, το λες, ζητώντας από τους συναδέλφους να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτήν τη συγκεκριμένη επιστολή που έστειλε ο κύριος Σιλούρη. Υπήρχε πολύ δυσχέρεια στο να τύχει διαχείριση στο θέμα, όχι από τα μέλη της Επιτροπής, που ήταν ομόφωνα σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Όταν επιτέλους ορίσαμε ημερομηνία για συζήτηση. Απλά για να γνωρίζει ο κόσμος, κυρία Χαλαμπίδου, μιλάμε για την Επιτροπή Ελέγχου Πρώτης Κουλίας, ο οποίος χθες ήταν και ο μόνος που καταψήφισε τη δημοσιοποίηση. Μάλιστα. Όταν λοιπόν με τα πολλά ορίστηκε συνεδρίαση, κατεβαίνει ο κύριος Σιλούρη. Και από τότε άρχισε μια εποπτεία της Επιτροπής, παρουσία του κυρίου Σιλούρη και προέδρευε στις πλήστες συνεδριάσεις, κατεύθυνε τις συζητήσεις. Εξασφάλιζε μία θετική ψήφο για την άποψή του, αυτήν του κυρίου Κουλία, ενώ όλα τα μέλη τα υπόλοιπα είχαμε άλλη άποψη. Αφήνε εδώ να διαρρεύσει διάφορα ποσά για κάρτες προκειμένου να απαξιωθεί η λίστα και εστάληκαν και κάποιες επιστολές χωρίς την έγκριση της Επιτροπής προς τον διοικητή. Όλα αυτά τα είχατε αναδείξει και εσείς σε διάφορα ρεπορτάζ τα οποία γράφατε. Ο κύριος Περδίκης είστε με μια εισήγηση στην Επιτροπή. Η εισήγηση αυτή ήταν να δημιουργηθεί ad hoc Επιτροπή εντός του Κοινοβουλίου, εντός της Επιτροπής Ελέγχου. Υποεπιτροπή ήταν, ναι. Υποεπιτροπή της Επιτροπής Ελέγχου, ναι. Προκειμένου να καλέσουμε τη διοικήτρια, ανταλλεκτικά γραφεία, τις τράπεζες, να μας δώσουν την άποψή τους, να ετοιμαστεί μια έκθεση, να την υποβάλουμε στη σύσκεψη αρχηγών και ανάλογα να προχωρήσουν. Αντί να μας αφήσουν λοιπόν να δουλέψουμε, ο κύριος Σιλούρης, εν τη σοφία του, πήρε την υπόθεση από τα χέρια της Επιτροπής Ελέγχου όταν είδε ότι ούτε η στοχοποίηση που επιδίωξε σε βάρος βουλευτών πέτυχε, ούτε εκφοβισμοί, ούτε τα σεξιστικά επεισόδια, και την πήρε στη σύσκεψη αρχηγών. Από εκεί και πέρα το πράγμα ξέφυγε από εσάς. Και θυμούμε τον τίτλο δικού σας ρεπορτάζ, κυρία Σάβα, που λέγατε ποιος αποφάσισε τη δημοσιοποίηση της λίστας. Ποιος το έβαλε αυτό στο τραπέζι? Νομίζω την απάντηση την ξέρετε καλύτερα και από μένα. Την απάντηση την έβαλε ο πρόεδρος της Βουλής σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια, κατά την άποψή μου, να σταματήσει περαιτέρω συζήτηση και να φέρει τους αρχηγούς ενώπιον τετελεσμένων ή εκφοβισμού ότι θα βγουν όλα στην φόρα. Και έτσι ήρθε στη Βουλή με 2 αποφάσεις δημοσιοποίησης. Εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου μιλούσαμε πάντα για επικαιροποίηση των δεδομένων, για έλεγχο των δεδομένων. Δεν μας άφησαν να κάνουν τη δουλειά μας. Τώρα μεταξύ μας θερίζουν αυτά που έσπηραν. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Περδίκη, να το πάρουμε από εκεί που συστάθηκε αυτή η ad hoc επιτροπή που συζητούσε δημοσιοποίηση ή όχι μιας λίστας που δεν είχε δει, που δεν γνώριζε τι έχει μέσα, που δεν ήξερε από ποιες τράπεζες είναι, τι περιλάμβανε, ότι ήταν οι σχέσεις με τις τράπεζες, που δεν φέρατε καν την διοικήτρια, την ΤΕΟΣ, να σας εξηγήσει πώς μάζεψε τα στοιχεία, ούτε τις ίδιες τις τράπεζες να πούνε τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα και συζητούσατε δημοσιοποίηση ή όχι μιας λίστας. Και δώστε μας από εκεί τη συνέχεια.
Καταρχήν, αγαπητή κυρία Τσάμα, επιτρέψτε μου να πω ότι η σημερινή δημοσιοποίηση της λίστας, όταν και εφόσον γίνει, αν ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα, γίνεται κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μεταξύ μας, εγώ και εσείς δηλαδή, αλλά και με άλλους δημοσιογράφους, και όλοι λέγατε ότι δεν πρόκειται αυτή η λίστα να δει το φως της δημοσιότητας. Όχι, νομίζω το αντίθετο γινόταν, κύριε Παιδί, και να σας διακόψω. Ότι, δόθηκε μια φορά. Ναι. Θεωρώ ότι, για να εξηγήσω αυτό που είπα χτες, είναι μεγάλο βήμα για τη Βουλή αυτό που γίνεται. Δηλαδή ότι επιτέλους ένα έγγραφο το οποίο χαρακτηρίζεται ως άκρος απόρριτο και με νομική συμβουλή δίνεται στο φως της δημοσιότητας και δημιουργείται ένα πολύ θετικό, που εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ταλανίζει τη διαφάνεια σε σχέση με τη Βουλή, ένα πολύ θετικό προηγούμενο. Σημαίνει ότι από τώρα και στο εξής θα έχουν αυτή την ένδειξη πάνω να τα δίνουν στη δημοσιότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για τη Βουλή. Είναι μικρό βήμα για την κοινωνία, γιατί δεν σημαίνει ότι με τη δημοσιοποίηση της λίστας έχει κερδίσει κάτι το πολύ σημαντικό η κοινωνία. Γιατί σε αυτήν τη λίστα υπάρχουν όντως πολλές ανακρίβειες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, υπάρχουν ποσά τα οποία είναι ανάξια λόγου να τα συζητούμε. Και ίσως στην αντίληψη κάποιων, όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτήν τη λίστα να βρεθούν στην ίδια μοίρα. Χρειάζεται διερεύνηση για αυτήν τη λίστα. Χρειάζεται ακόμα περισσότερη επεξεργασία σε ό,τι αφορά το πώς και γιατί έφτασαν αυτά τα δάνεια να εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούμενα, όσα ήταν τότε μη εξυπηρετούμενα. Και βεβαίως θέλω να επαναλάβω ότι δεν ήταν ευθύς εξ αρχής, αυτό περιέγραψε και η κυρία Χαραμπίδου προηγουμένως, δεν ήταν ευθύς εξ αρχής η πρόθεση της Επιτροπής Ελέγχου να φτάσουμε στη δημοσιοποίηση. Ήταν περισσότερο τη διερεύνηση αυτού του θέματος, το οποίο, αγαπητή μου Κάτια, θα θυμάσαι σίγουρα ότι πρόκειψε για πρώτη φορά το 2015. Λίστα Γιορκάτσι δημιουργήθηκε το 2015 και δεν προχώρησε η δημοσιοποίηση της, γιατί επενέβηκε ο ίδιος βουλευτής, που ήταν και χτες πρωταγωνιστής, ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας. Και ήταν από εκεί που ξεκίνησε στην Επιτροπή Οικονομικών, που ήμουν παρόν εγώ, η συζήτηση που οδήγησε στο να μας φέρει αυτήν τη λίστα η κυρία Γιορκάτσι. Ήταν το Δεκέμβριο. Καταρχάς, να πούμε ότι εκείνο που λέτε τον Μάρτιο του 2015 ήταν στην Επιτροπή Θεσμών σε μια ανορχιστρωμένη προσπάθεια εκεί τότε να πληγεί η ίδια η διοικητρία για άλλα θέματα. Γνωρίζουμε όλη την κατάληξη. Και λέφθηκε ότι εκβιάζει βουλευτές με ονόματα. Με ονόματα βουλευτών που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημοσιεύθηκε εκείνες τις ημέρες ένας κατάλογος από την Τράπεζα Κύπρου. Θυμάμαι και πότε, διότι ήταν στην Εφημερίδα Πολίτης και εγώ που το είχα δημοσιεύσει. Σε κάθε περίπτωση αυτό ξεχάστηκε, έστειλαν αστυνομία στην διοικήτρια κλπ. Και φτάσαμε το 2018 στην τελευταία παρουσία της διοικήτριας της ΤΕΟ στην Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο του 2018 στην Επιτροπή Οικονομικών και σε μια, αν θέλετε, στιγμή μεταμέλειας για το. Είχε μετανιώσει που δεν είχε προχωρήσει αυτή την έρευνα. Και είπε πώς θέλετε να δώσω τα στοιχεία. Ήταν εκεί που είπε ο κύριος Σιζόπουλος, θέλουμε διαγραφές, ευνοϊκές, μεταχείριση κλπ. Και έστειλε αυτό που έστειλε, που θα δούμε. Ο κύριος Βότσης και ο κύριος Μαυρίδης έγινε μια συζήτηση πολύ μακρά, που καταγράφηκε τι ήθελαν οι βουλευτές. Και πού θα το έστελναν. Και απαντούσε και στο ερώτημα του κύριου Σιλούρη, γιατί σε εκείνον. Γιατί τελικά ήταν η επιτροπή εκείνη που πεδώστηκε στον πρόεδρο της Βουλής. Λοιπόν, ακριβώς. Και φτάνουμε, και το είχατε πει και εσείς, κυρία Χαραλαμπίδου, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου, ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής δεν μπορούσε, θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τη συζήτηση ή από τις αποφάσεις, διότι ήταν εμπλεκόμενος. Ακριβώς. Είχα θέσει θέμα τότε ότι υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος δεδομένη της καταγγελίας που είχε κάνει εναντίον της τότε διοικήτριας. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είχαμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να επιβάλλει τα δικά του θέλω. Και ό,τι και αν λέγαμε όλα τα μέλη της Επιτροπής, δεν είχε ένα αντίκρισμα. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείτε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, η οποία έληξε άδοξα με το σεξιστικό επεισόδιο, για να δείτε και πολλοί συνάδελφοι τι έκαναν, τι δήλωναν, πώς επιτέθηκαν εκείνη την ημέρα, προκειμένου να μας σιωπήσουν και ποια είναι η σχέση τους συγκεκριμένους με τη λίστα Γιορκάτσι. Ναι. Είναι εκείνη η συνεδρία, να πούμε, του Φεβρουαρίου, που ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
σηκώθηκε και έφυγε, αισθανόμενος πολύ ενοχλημένος από την όλη συζήτηση. Ναι. Γνώριζε ο κύριος Σιλούρης ότι όλα τα κόμματα είχαμε θετική τοποθέτηση στο να κατατεθεί η λίστα στην Επιτροπή Ελέγχου. Ναι. Τώρα, είμαστε στο σήμερα. Όλα αυτά που έγιναν, εντάξει, όσοι έλαβαν γνώση, όσοι διάβασαν, όσοι παρακολουθούσαν τα της Βουλής, γνωρίζουν όλο το παρασκήνιο και φτάνουμε στο σήμερα στη δημοσιοποίηση αυτής της λίστας. Κύριε Περδίκη, από πλευράς οικολόγων, θεωρείτε ότι έτσι κλείνει αυτό το κεφάλαιο ή θα επιμένετε να δούμε κάτι αντίστοιχο, διότι, να σας υπενθυμίσω, εντός των ημερών θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της έρευνας του Γενικού Ελεγχτή για τα του συνεργατισμού, που είναι και τα ονόματα εδώ, θα τα δούμε. Δηλαδή κάποιοι που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα και ήδη βγήκαν ή θα βγουν να δώσουν εξηγήσεις, θα είναι και στην έρευνα του Ελεγχτή και εκεί θα φανεί αν τους έχει διαγραφεί ποσό δανείου, αν έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, από τα γεγονότα που καταγράφει ο Γενικός Ελεγχτής θα φανεί. Αυτό θέλαμε. Οι πολίτες και για αυτή τη λίστα. Σάβα, ναι, κυρία Χαλαμπίδου. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Σάβα, δεν θα φανεί μόνο αυτό. Θα φανεί αν ήταν μη εξυπηρετούμενα, για πόσον καιρό ήταν μη εξυπηρετούμενα, ο Γενικός Ελεγχτής της Δημοκρατίας θα καταγράψει γεγονότα. Δηλαδή, αυτό το δάνειο δόθηκε τόσο, αυτόν τον χρονική περίοδο, για τόσον καιρό ήταν μη εξυπηρετούμενο και όλες τις αλλαγές που έγινε σε συγκεκριμένα δάνεια, χωρίς να καταλήγει σε συμπεράσματα. Αλλά τα γεγονότα θα είναι μπροστά μας για να τα κρίνουμε. Άρα είναι αυτό που λέμε για αυτή η λίστα Γιωργκάτζη. Είναι μόνο μια βάση. Κάποιος πρέπει να την αξιοποιήσει για να καταλήξει σε συμπεράσμα όπως του Ελεγχτή. Ναι, αλλά, και να πω και στους πολίτες μετά να δουν αν ένα δάνειο με αυτή την εξασφάλιση έπρεπε να μειωθεί και πόσο. Αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Βερδιά, περιμένουμε από τον Γενικό Ελεγχτή να κάνει αυτή τη δουλειά που δεν έγινε στη λίστα Γιωργκάτζη. Δηλαδή να πάρει το δάνειο από την αρχή, γιατί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τα ΠΕΠ, με τα πολιτικά συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι οι όροι που έχει δοθεί το δάνειο. Διότι εάν αυτό το πρόσωπο που είναι πολιτικός ή αξιωματούχος επήρε ένα χαριστικό δάνειο χωρίς να έχει εξασφαλίσει πράγματα που έχουν συμβεί στην Κύπρο, δεν είναι παραμύθια που σας λέω. Άρα θα ξεκινήσει από εκεί, από τους όρους που δόθηκε αυτό το δάνειο, τις εξασφαλίσεις, πώς το διαχειρίστηκε η τράπεζα, το τραπεζικό ίδρυμα όλα αυτά τα χρόνια. Πότε αποπληρώθηκε, πόσο αποπληρώθηκε. Διότι ναι. Ακόμα και αυτό που βγαίνουν κάποιοι και λένε... Θα δούμε τις αναδιαρθρώσεις, κύριε Περδίκη, γιατί είναι συγκεκριμένες. Ακριβώς. Αυτό κάποιοι που λένε ότι ξέρεις, εγώ από τότε το 19 ως σήμερα το έχω αποπληρώσει. Και αυτό θα για τη λίστα Γιωργκάτζη λέω τώρα. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Πώς αποπληρώθηκε. Ναι. Από τον Δεκέμβριο του 19 που ήταν η λίστα μέχρι σήμερα. Με ποια διαδικασία αυτό το δάνειο που ήταν τότε μη εξυπηρετούμενο σήμερα είναι εξυπηρετούμενο. Και με ποια διαδικασία έγινε η αναδιάρθρωση ή το κούρεμα. Έχει και η λίστα Γιωργκάτζη πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Ναι, αυτό όπως... λέμε. Ποια θα είναι η συνέχεια, κυρία Χαραλαμπίδου. Έχει υπαρθεί μια απόφαση σε επίπεδο ad hoc επιτροπή που λέει ότι θα συνεχίσουμε, ότι θα καλέσουμε και εμπειρογνώμονες, ίσως τον ίδιο τον Γενικό Ελεγχτή, ίσως κάποιον οίκο εξωτερικό, για να συνεχίσει την έρευνα στα θέματα που αφορούν τη λίστα Γιωργκάτζη, μαζί με αυτά που θα μας φέρει ο Γενικός Ελεγχτής για την υπέσπιδο συνεργατισμό. Εγώ επιμένω να πηγαίνουμε και στη λίστα του 15 και στη λίστα του 13. Η λίστα του 13 που νομίζω ένα μέρος της δημοσιεύτηκε τότε στον πολίτη ως αντιγραφή από τον Έθνος των Αθηνών έχει μέσα διαγραφές δανείων. Διαγραφές δανείων πολύ επειδή αυτό το θέμα αγγίζει και τα ζητήματα της λογοδοσίας να έχουν μια κουλτούρα λογοδοσίας όταν ασχολούνται με θέματα που δυστυχώς το βλέπω και σήμερα να γίνεται. Δηλαδή θέματα εντελώς προσωπικά τους με προσωπικά συμφέροντα βουλευτών, να έρχονται στη Βουλή υπό τη μορφή προτάσεων νόμου, να τα ψηφίζουμε και μετά εκ των υστέρων να μαθαίνουμε, μα ξέρεις, ευόλεψε τον τάδε πελάτη του βουλευτής, ευόλεψε τον τάδε συγγενή του βουλευτής. Κύριε Χαραμπίδου. Λοιπόν, κυρία Σαββατή, η ad hoc επιτροπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. Τότε πρέπει να έρθει η διοικήτρια, οι ελεκτικές υπηρεσίες, να αναθέσουμε σε ελεκτικό οίκο. Ξέρετε ότι ένας ελεκτικός οίκος μπορεί να τα κάνει φύλλα και φτερών και να ανακαλύψει τα πάντα. Λοιπόν, από τη στιγμή που έφυγε όμως από τα χέρια της Επιτροπής Ελέγχου και ίσως αυτός ήταν ο στόχος, να μην τύχει επεξεργασίας, γιατί τότε θα υπήρχε το επιχείρημα ότι η λίστα αυτή δεν ανταποκρίνεται. Αν την επεξεργαζόμαστε, θα ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα με τον Γενικό Ελεγχτή της Δημοκρατίας είναι ότι έχει μόνο τα στοιχεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Δεν έχει τα στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου.
αλλά η όλη διαχείριση... Αυτό λέμε, αυτή η λίστα, η Γιορκάζη, που περιλαμβάνει και από άλλες τράπεζες, που επίσης είναι εκκρεμούν, δεν υπάρχουν, δεν είναι όλες οι τράπεζες, να δοθούν με κάποιο τρόπο, είτε μέσω σας, επειδή είναι υπόχρεη η Κεντρική Τράπεζα να καταθέσει στην Βουλή στοιχεία που τη ζητάει η Βουλή, και να δοθούν ακολούθως σε ένα αρμόδιο όργανο για να τα ελέγξει. Να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπε και ο κύριος Περδίκης πριν, όταν κάποιος αναλαμβάνει έναν αξίωμα, είτε είναι βουλευτής είτε είναι υπουργός, να ξέρει ότι όλα αυτά πρέπει να τα έχει ρυθμισμένα. Ένας πολιτικός δεν μπορεί να μην έχει φορολογικό φάκελο. Δεν μπορεί να κάνει κατάχρηση της θέσης του για να παρατείνει το δάνειο του όταν αυτή τη στιγμή ξεσπιδώνεται κόσμος. Δεν μπορεί, ενώ θα έπρεπε η τράπεζα να εκποιήσει την περιουσία του, να του το χαρίζει. Ή δεν μπορεί σε έναν πολίτη να μην χαρίζει 10.000, αλλά σε έναν πολιτικό πρόσωπο ή πολιτικά εκτεθειμένο να χαρίζει 500.000. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι στην αναδιάρθρωση, να σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα, κυρία Χαραλαμπίδου, στην αναδιάρθρωση να μπαίνει με τέτοιο τρόπο που μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό σου όταν γίνεις 100 χρονών. Δεν γίνεται σε ένα απλό πολίτη αυτό. Κυρία Σαββά, υπάρχουν άτομα που παραιτήθηκαν από το Συμβούλιο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για λόγους αρχής. Γιατί δεν ανέχτηκαν αυτές τις αναδιαρθρώσεις. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ναι.